Εάν υπάρχουν νομικά κολλήματα ή νομικές παρατυπίες, είναι ένα ζήτημα, το παρακολουθούμε. Θεωρούμε όμως ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ότι το ζήτημα της ουσίας των παιγνίων και του τζόγου γενικότερα έχει να κάνει με τον προσανατολισμό και την κατεύθυνση που δίνουν οι κυβερνήσεις, και μέσα σε αυτά τα πλαίσια καθορίζεται και ο ρόλος του εκάστοτε Προέδρου ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Από αυτή την άποψη λοιπόν, βέβαια τέθηκαν και ορισμένα ερωτήματα από συναδέλφους σε σχέση με το επαγγελματικό παρελθόν του προτινόμενου, του κυρίου Τζανάτου. Θα εξαρτηθεί από τις απαντήσεις και την εξέλιξη της συζήτησης και θα κρίνουμε όχι ως προς την ψήφο, γιατί η ψήφο μας είναι αρνητική έτσι και αλλιώς και θα εξηγήσω παρακάτω, αλλά θα θεωρηθεί ένας επιπλέον λόγος της αρνητικής ψήφου από την πλευρά του ΚΚΕ. Και εξηγούμε ευθύς αμέσως. Το κόμμα μας είναι αντίθετο με τον τομέα των υπηρεσιών του τζόγου και κατά συνέπεια είναι αντίθετο με όλα τα νομοσχέδια και τις όποιες διατάξεις και τροποποιήσεις έχουν έρθει κατά καιρούς που αφορούν την εκχώρηση αδειών ίδρυσης καζίνων σε διάφορες τουριστικές περιοχές της χώρας. Διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν απαλλάσσεται. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι είχαμε πολύ μεγάλες εξελίξεις ως προς την νομιμοποίηση των καζίνων στη χώρα μας. Και η τωρινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας νομιμοποιούν και εξαπλώνουν το τζόγο με αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις και τροποποιούμενες διατάξεις. Με τι επιχείρημα? Το επιχείρημα της σύσπραξης μεγάλων εσόδων από το κράτος. Και όντως, ο ετήσιος τζίρος, με επίσημα στοιχεία, ανέρχεται σε πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι προκύπτει όμως? Οι κυβερνήσεις διαχρονικά, επαναλαμβάνω, από τη μία δημιουργούν φτώχεια, ανέργους, ρημάζουν τις ζωές των φτωχών λαϊκών οικογενειών, τις οδηγούν δηλαδή στο περιθώριο, και από την άλλη τους καλλιεργούν αυταπάτες και φρούδες ελπίδες για εύκολο χρήμα, χτίζοντας καζίνο, κουλοχέριδες και φρουτάκια. Και μάλιστα φτάνουν στο σημείο να άρουν και περιορισμούς στον κανονισμό λειτουργίας των παιγνίων, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία των καζίνων της γειτονιάς σε 24-ωρη βάση, σε 24-ωρη λειτουργία. Θα σας φέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στην Κρήτη, στην πρώην Αμερικάνικη βάση Γουρνών, αυτή η έκταση η οποία μπήκε στο ΤΑΙΠΕΔ με βάση την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προβλέπει την ίδρυση καζίνο στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτή λοιπόν η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν κάνει καμία απολύτως αναφορά για τα σχολικά συγκροτήματα τα οποία είναι και λειτουργούν αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο χώρο. Μιλάμε για μουσικό, καλλιτεχνικό σχολείο, για ΕΠΑΛ, για γυμνάσιο. Δηλαδή, προτιμητέα λύση η ίδρυση ενός καζίνου και να φύγουν από τη μέση τα σχολικά συγκροτήματα σε μια ευρύτερη περιοχή, μια τουριστική περιοχή, μια αναπτυσσόμενη περιοχή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως οι κυβερνήσεις με την νομιμοποίηση του τζόγου και με τον τρόπο που γίνεται στοχεύει εκτός των άλλων στη χειραγώγηση συνειδήσεων και στην καλλιέργεια σάπιων αξιών, κυρίως στη νέα γενιά, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης των κερδών των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων του συγκεκριμένου κλάδου. Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω όμως, κύριοι, όταν τοποθετείτε ο εκπρόσωπος ενός κόμματος, να μην παρεμβαίνουν οι άλλοι. Κύριε, και μάλιστα να τους γυρίζουν και την πλάτη. Κύριε Πολάκη. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πολάκη, έλα λίγο. Ωραία, εντάξει. Έχεις το χρόνο αμέσως μετά να πάρεις το λόγο και να τοποθετηθείς. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εκτός αν δεν αρέσουν αυτά τα οποία λέμε και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα τώρα όξυνσης και αντιπαράθεσης ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία, που και οι δύο έχετε νομιμοποιήσει τον τζόγο. Συνεχίζω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι υπάρχουν χαμένοι από αυτή την ιστορία του τζόγου.
της νομιμοποίησης του τζόγου. Ο πρώτος χαμένος προφανώς είναι ο ίδιος ο λαός. Είτε άμεσα, ρισκάροντας το εισόδημά του στο καζίνο, είτε έμεσα με την αύξηση της εγκληματικότητας, της τοκογλυφίας, των παράνομων κυκλωμάτων. Ξέρετε, πάλι πάρα πολύ καλά, όλοι αποτελούν θύλακες ξεπλήματος του βρώμικου χρήματος. Δεύτερον, χαμένοι είναι οι εργαζόμενοι στον κλάδο, που βρίσκονται αντιμέτωποι με απληρωσιά. Πάρα πολλούς μήνες τους χρωστούν τα δεδουλευμένα, σε πολλές περιπτώσεις. Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και γενικότερα πρόβλημα στις συνθήκες δουλειάς τους. Χαμένο επίσης βγαίνει και το ελληνικό δημόσιο από αυτή την ιστορία. Υπόκειται δηλαδή σε τεράστια οικονομική ζημιά. Είτε άμεσα με την εφαρμογή σχετικών συμβάσεων ή τους εξευτελιστικούς όρους εχώρησης αδειών, είτε έμεσα με το αυξημένο κόστος που συνεπάγονται οι παραπάνω κοινωνικές επιπλοκές. Χαμένος όμως θα βγει και ο τουρισμός. Θα βγει και ο τουρισμός, τον οποίο επικαλούνται ως την αυαρχίδα της οικονομίας. Παρά τις υποσχέσεις κατά το παρελθόν για αύξηση των τουριστών που θα επισκέπτονται τη χώρα μας, αποδείχτηκε πως ούτε η ποσότητα, αλλά ούτε και πολύ περισσότερο η ποιότητα αυτών σχετίζεται με την αύξηση του αριθμού των καζίνων. Ο μόνος ευνοούμενος σε αυτή την περίπτωση είναι οι επιχειρηματίες στον χώρο του τζόγου, στον χώρο του καζίνου. Φαίνεται άλλωστε και από τους ψυχρούς αριθμούς τα υπέρογκα κέρδη που παίρνουν οι ιδιώτες των καζίνων από τις χαριστικές συμβάσεις, από φοροελαφρύνσεις και μη τήρηση των συμβατικών όρων εχώρησης αδειών. Εκμεταλλευώνει μάλιστα την πλήρη ελευθερία δράσης τους, προβαίνουν και σε διάφορες προσφορές για να προσελκύσουν ακόμη περισσότερους πελάτες και να διωγγώσουν τα κέρδη τους σε βάρος ανύποπτων που πίστηκαν να ρίξουν τα λεφτά τους στη ρουλέτα, στο blackjack ή στο πόκερ. Τέτοια παραδείγματα προσφορών αποτελούν οι δωρεάν μάρκες, η δωρεάν μεταφορά από και προς το καζίνο με ιδιωτικά πουλμάκια ή τα δωρεάν ποτά στα μπαρ του καζίνο και άλλα παρόμοια εφευρετικότητας μέσα που λειτουργούν σαν παγίδες. Πρόκειται λοιπόν για ένα μεγάλο έγκλημα σε βάρος του λαού και της νεολαίας. Και να υπενθυμίσω εδώ ότι η λογική του τζόγου, επειδή είπα εξ αρχής ότι την ευθύνη την έχουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, θεωρούν τον ηλεκτρονικό τζόγο, όπως και το χρηματιστήριο, παράγοντα ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Όταν έγιναν φύλο και φτερό τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, δηλαδή ο ιδρώτας των εργαζομένων που τζογαρίστηκαν με πρόσχημα την κεφαλαιοποίησή τους. Το ίδιο, καταστρέφονται οι οικογένειες, απλοί άνθρωποι του μόχθου, κάνοντας τους κόπους μιας ζωής, νομίζοντας ότι θα μπορούσαν να κοιμηθούν πατήριδες και να ξυπνήσουν εκατομμυριούχοι. Να λοιπόν γιατί εμείς δεν θα ψηφίσουμε υπέρ ούτε παρόν, καταψηφίζουμε την υποψηφιότητα, την πρόταση που κάνει ο κύριος Σταϊκούρας για το πρόσωπο του Προέδρου του κυρίου Τζανάτου. Συν επαναλαμβάνω από τις απαντήσεις που θα δοθούν στα ερωτήματα που έθεσαν οι συνάδελφοι ως προς το βίο και την πολιτεία ή το προηγούμενο επαγγελματικό βίο του κυρίου Τζανάτου.